Βουλή, καθώς είναι μια κρίσιμη μέρα για το ΓΕΣΥ. Ο Γιώργος Παμπορίδης μετέβει στην Επιτροπή Υγείας αποφασισμένος με στόχο τα νομοσχέδια να παραπεμφθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Θα δούμε τι προκύπτει. Είναι η Νάσια Ιωάννου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νάσια, καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Υγείας κατάφερε τελικά να στείλει τα δύο νομοσχέδια για ψήφιση, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση και των δύο νομοσχεδιών αυτονόμησης και ηγέσης στην Επιτροπή Υγείας. Με αποτέλεσμα να οδηγούνται τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια στις 16 Ιουνίου για ψήφιση. Όλα τα κόμματα ανέφεραν στην Επιτροπή ότι θα στηρίξουν και θα υπερψηφίσουν τα δύο νομοσχέδια. Τώρα, όσον αφορά την εκκρεμότητα πρόνοιας για το ΓΕΣΥ και συγκεκριμένα εάν το κράτος θα καλύπτει τυχόν ελλείμματα που θα παρουσιάσει ο οργανισμός τα πρώτα 5 χρόνια, το Υπουργικό ενέκρινε την στήριξη αυτή υπό την προϋπόθεση της ομαλής στήρησης της διαδικασίας υλοποίησης της οικονομικής και διοικητικής αυτονόμησης κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδει κατά καιρούς το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Υγείας. Όπως τόνισε και ο Υπουργός Υγείας κατά την συνεδρίαση, θα υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος και όχι όσα φάμε και όσα πιούμε, είπε χαρακτηριστικά. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε οποιονδήποτε να κατασπαταλά δημόσιο χρήμα. Χαρακτήρισε επίσης τα δημόσια νοσηλευτήρια ναυαρχίδα της υγείας στην εποχή του ΓΕΣΥ. Να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι κάτι καινούριο το οποίο προέκυψε στην Επιτροπή Υγείας είναι το θέμα των συνεισφορών από την 1η Μαρτίου 2019, 3 μήνες δηλαδή πριν την έναρξη της εξωνοσοκομιακής μορφής του ΓΕΣΥ, οι συνεισφορές θα διαμορφωθούν με τις τελικές που υπέγραψαν με τις συντεχνίες. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα συνεισφέρουν ένα ποσοστό της τάξης του 1,7% από το μισθό τους, όπως και οι συνταξιούχοι, οι εισοδηματίες και οι αξιωματούχοι. Να πούμε ότι οι εργοδότες θα πληρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 1,85%, το κράτος 1,65% και οι αυτοεργοδοτούμενοι 2,55%. 3 μήνες τώρα πριν την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δηλαδή 1η Μαρτίου του 2020, θα ισχύσουν οι συνεισφορές που συμφωνήθηκαν με τις συντεχνίες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάσια Ιωάννου, για την ενημέρωση.